Καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή του Β, του πιο πετυχημένου περιοδικού για την υγεία και την ευζωία στην Ελλάδα. Και σήμερα θα μάθουμε πώς θα ζήσουμε τη ζωή στα καλύτερά της. Μπορεί η γιόγκα να μας βοηθήσει στην απόκτηση ενός καλλίγραμμου σώματος? Εκπαιδεύουμε το κατοικίδιό μας και μυστικά ομορφιάς διάσημων γυναικών. Β. Η ζωή στα καλύτερά της. Μία νέα έρευνα υποστηρίζει ότι ένας άντρας έχει περισσότερες πιθανότητες να ερωτευτεί πρώτος τη φίλη του. Αν και οι άντρες μπορούν να είναι μόνο φίλοι με τις γυναίκες, στις περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, η έλξη αναφέρεται ως πρόβλημα στη φιλία τους. Επιπλέον, οι άντρες είναι περισσότερο πιθανό να αγοητευτούν από τις φίλες τους και όχι το αντίστροφο, ενώ είναι αυτοί που υπερεκτιμούν το ενδιαφέρον των κοριτσιών. Οι άντρες συχνά ξεκινούν μόνο με σεξ τις ερωτικές τους σχέσεις, οπότε δεν μας εκπλήσει το γεγονός πως αναζητούν το ίδιο και στις φιλίες τους. Εξηγούν οι επιστήμονες και τονίζουν ότι τα αρσενικά τείνουν να θέλουν και να ψάχνουν περισσότερους ερωτικούς παρτενέρ από ότι οι γυναίκες. Η Νατάσα Οσιάνε δίνει τις δικές της fitness συμβουλές μέσα από το κανάλι της στο YouTube και είναι ένα από τα πιο δυνατά και καλλίγραμμα κορίτσια στο Instagram. Γνωρίστε τι μέσα από το βίντεο που ακολουθεί. Η Νατάσα Οσιάνε είναι ένα από τα πιο fit κορίτσια του Instagram. Παράλληλα, έχει το δικό της fitness κανάλι στο YouTube, μέσα από το οποίο προτείνει προπονήσεις ενδυνάμωσης και δίνει διατροφικά tips. Όλα αυτά ενώ σπουδάζει βιοφυσική. Η Νατάσα Οσιάνε μας συμβουλεύει να απέχουμε από τις δίαιτες που είναι στη μόδα και να τρώμε έτσι ώστε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας την ενέργεια που χρειάζεται. Όσον αφορά τη γυμναστική, η συμβουλή της είναι να κάνουμε μικρά διαλύματα από το γυμναστήριο κατά την περίοδο των διακοπών, ώστε να επανερχόμαστε με μεγαλύτερη όρεξη. Μία νέα έρευνα τονίζει ότι πρέπει να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, ώστε να έχεις και περισσότερο σθένος. Ο Marshall Goldsmith, ο διάσημος coach ηγεσίας, μελέτησε μερικούς επιτυχημένους ανθρώπους και κατέληξε στο ότι όλοι είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ψευδεστήσεις σχετικά με τις δυνατότητές τους ή αλλιώς υπερβολική αυτοπεποίθηση. Δεν πρέπει να το βλέπουμε αυτό ως κάτι αρνητικό. Για την ακρίβεια, το να έχουμε ψευδεστήσεις μας βοηθά να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να θέτουμε πιο ψηλά τον πύχη. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι αποτυχάνουν πολύ, δοκιμάζουν όμως και πολλά πράγματα. Όταν κάτι δεν τους βγαίνει, προχωρούν στο επόμενο, μέχρι να βρεθεί μία ιδέα που θα πάει όντως καλά, τονίζει ο Goldsmith. Η Κρίστη Τάιλερ παραδίδει μαθήματα στυλ μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram. Οι ουδέτεροι τόνοι και τα χρυσά κοσμήματα πρωταγωνιστούν στις ανεπιτίδευτα κομψές εμφανίσεις της. Γνωρίστε τι μέσα από το βίντεο που ακολουθεί. Μπλόγκερ και φωτογράφος, η Κρίστη Τάιλερ μας εμπνέει με την αισθητική της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Κάθε outfit που επιλέγει διακρίνεται από μια ανεπιτίδευτη κομψότητα, ενώ είναι λάτρης των ουδέτερων τόνων τόσο στα ρούχα όσο και στη διακόσμηση. Μεγάλωσε στο New Jersey και από την ηλικία των 10 ήξερε ότι θέλει να ασχοληθεί με τη μόδα, κάτι το οποίο έκανε πραγματικότητα αφού έχει καταφέρει να συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας. Εμπνευστείτε λοιπόν για τις εμφανίσεις σας από την Κρίστη Τάιλερ. Προερχόμενη από τη σανσκριτική λέξη γιούτζι, που σημαίνει ζυγό ή ένωση,
Η γιόγκα είναι μια αρχαία πρακτική που μπορεί να ευεργετήσει το σώμα αλλά και το πνεύμα μας. Έχουμε κοντά μας την δασκάλα παραδοσιακής γιόγκα, Μαρίκα Δασκαλάκη, για να ανακαλύψουμε τα ωφέλη που έχει για την υγεία μας, αλλά και όλα τα πολύτιμα μυστικά που αξίζει να μάθουμε. Καλησπέρα, Μαρίκα. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Η γιόγκα περιλαμβάνει ασκήσεις αναπνοής, διαλογισμό, στάσεις, οι οποίες αποδεδειγμένα βοηθούν στη χαλάρωση του σώματος και γενικώς μας βοηθούν με το στρες, αποβάλλουν κάπως το στρες. Σωστά, σωστά. Έχει συνδεθεί με μια κατάσταση ζεν. Ναι. Όμως κάποιοι για αυτό το λόγο πιστεύουν ότι δεν έχει αρκετή σωματική άσκηση. Ισχύει αυτό? Κοίτα, ζωή, αυτό είναι μια αλήθεια που λες και το αντιμετωπίζω πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, όταν λέω ότι είμαι δασκάλα της γιόγκα, όλοι μου λένε ότι είσαι πολύ ζεν και όλοι έχουμε ταυτίσει λίγο τη στάση του διαλογισμού, αυτό το ομ, το κλασικό κτλ. Πράγμα το οποίο δεν είναι αλήθεια. Ο μαθητής που θα έρθει σε ένα μάθημα της γιόγκα πραγματικά θα δώσει μάχη με το σώμα του πάνω στο στρώμα του. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμικότητα στη σωματική άσκηση. Υπάρχει βέβαια και το άλλο μέρος, ναι, το διαλογιστικό της χαλάρωσης και όλα αυτά που πετυχαίνουμε, αλλά πρέπει να περάσεις μέσα από μια μάχη με το σώμα σου για να φτάσεις εκεί τελικά. Δηλαδή η γιόγκα μας βοηθάει να αποκτήσουμε ένα καλλίγραμμο σώμα? Φυσικά, και το κάνει και πολυεπίπεδα. Δηλαδή πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε? Ξεκινάει πρώτον από τη στάση του σώματος. Ναι. Ανοίγει το σώμα, κάνει διάταση τομιών, ταυτόχρονα κάνει ενδυνάμωση τομιών και αν έχουμε ένα μάθημα το οποίο έχει ροή, βοηθάει και στην απώλεια των κιλών. Οπότε σε όλα αυτά τα επίπεδα, αν είσαι τακτικός στην εξάσκησή σου, φυσικά θα αποκτήσεις ένα καλλίγραμμο σώμα εν καιρό. Ναι. Όχι εν μια νυχτή, έτσι. Θέλει εξάσκηση για να γίνει αυτό. Η γιόγκα έχει μόνο στατικές ασκήσεις ή μπορεί να γίνει και αερόβια έτσι ώστε να χάσουμε και μερικά κιλά? Ναι, ναι, ναι. Κοίτα να δεις. Η γιόγκα βασίζεται στις στατικές ασκήσεις. Ναι. Όμως ο κάθε δάσκαλος είναι, ας το πούμε, σαν χορογράφος. Δηλαδή το πώς θα συνθέσεις αυτές τις ασκήσεις μεταξύ τους για να βγάλεις αυτή τη χορογραφία με τι ροή και με τι δυναμικότητα έχει να κάνει με το δάσκαλο. Οπότε υπάρχουν μερικά μαθήματα που τα λέμε βινιάσα, flow, γιόγκα με ροή. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ αερόβια. Κατευθείαν δουλεύει το καρδιαγκιακό, οπότε οι μαθητές μπορούν να αλλάξουν και μπλούζες, και δύο μπλούζες, ας πούμε, μες στο μάθημα, να υδρώσουν τόσο πολύ. Σε φυσιολογική θερμοκρασία δωματίου μιλάμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ναι, υπάρχουν μαθήματα και δάσκαλοι οι οποίοι δουλεύουν το αερόβιο κομμάτι της γιόγκα και πάρα πολύ έντονα κιόλας. Αυτό όμως πρέπει να σου πω ότι δεν είναι διαδεδομένο ιδιαίτερα. Ναι, σωστό, το ξέρω. Σου λέω, το βλέπω καθημερινά και στα μαθήματά μου. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι θα έρθουν, θα κάτσουν, θα κάνουν κάποιες ασκησούλες ήπιες και δεν είναι καθόλου έτσι. Μπορεί δηλαδή να έρθει ένας άνθρωπος γυμνασμένος σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και να μην μπορέσει να βγάλει το μάθημα ολόκληρο. Μπορεί το μάθημα να είναι τόσο πολύ αερόβιο και να έχει τόσο πολύ ταυτόχρονα ενδυνάμωση, που και ένας αθλητής, ας πούμε, να μην μπορέσει να το βγάλει. Τα αποτελέσματα στο σώμα μου πότε μπορούν να γίνουν αισθητά? Από την εμπειρία μου και από τους μαθητές μου τώρα θα σου μιλήσω. Ένα κορμί το οποίο είναι πιο αδύνατο, θα φανεί γρήγορα η ενδυνάμωση και η γράμμωση πάρα πολύ άμεσα. Ένα κορμί το οποίο έχει λίγο παραπανήσια κιλά, επειδή πρώτα θα δουλέψει η ενδυνάμωση εν το βάθη, οι εσωτερικοί μύες, θα πρέπει να περάσουν 2-3 μήνες, αλλά αυτό γίνεται τόσο πολύ σωστά με τη γιόγκα, που αυτό διαρκεί το αποτέλεσμα, δεν είναι κάτι το οποίο θα το αποκτήσεις και θα σε αφήσει. Είναι τόσο πολύ εν το βάθη η άσκηση, που αυτό διαρκεί, θα το έχεις. Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν δει τα αποτελέσματα τόσο γρήγορα όσο θα επιθυμούσαν και το έχουν εγκαταλείψει. Ναι, σίγουρα, να λέμε όλη την αλήθεια. Ναι. Υπάρχουν άτομα τα οποία δεν αντιλαμβάνονται πλήρως. Μπορεί να μην φταίνε αυτά, να φταίει ο δάσκαλος, να φταίει κάτι τέλος πάντων. Όλα αυτά που πρέπει να συνδυάσεις σε ένα μάθημα της γιόγκα, δηλαδή ο ασκούμενος, για να μπορεί να απολαύσει όλα αυτά που η γιόγκα θα του προσφέρει, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να μάθει πώς να στείνει το σώμα του, πώς να το ενεργοποιεί, πώς να αναπνέει,
πώς να κάνει την άσκηση σωστά έτσι ώστε να δουλέψει και να μην μένει χαλαρός, ας πούμε, σε μία στάση, πρέπει να μπορέσει να ακολουθήσει τη ροή του μαθήματος. Οπότε ναι, αν κάποιος δεν έχει υπομονή, δεν μπορεί μέσα, ας πούμε, σε ένα μήνα να έχει τα αποτελέσματα που αυτός επιθυμεί. Γιόγκα είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να δεσμευτείς μαζί της για να αποκτήσεις αυτά που σου προσφέρει. Μάλιστα, δεν είναι έτσι με όλου του είδους τις γυμναστικές, εκτός από το τρέξιμο παραδείγματος. Έτσι νομίζω. Ίσως μπορείς να δεις κάποια αποτελέσματα πιο γρήγορα. Νομίζω ότι αυτή είναι αλήθεια, ότι πρέπει να δεσμευτείς με κάτι για να δεις τα αποτελέσματά του. Δεν μπορεί να πας ένα μήνα κάπου και να καταλάβεις. Για παράδειγμα να σου πω ότι τα πρώτα μαθήματα της γιόγκα δεν είναι ενδεικτικά. Γιατί όλοι παίρνουν και λένε να κάνουν ένα δοκιμαστικό μάθημα. Ναι. Δεν είναι καθόλου ενδεικτικό. Για να καταλάβει ένας ασκούμενος πραγματικά τα ωφέλη, πρέπει σίγουρα να περάσει ένας μήνας. Mm-hmm. Να δουλέψουν όλα τα επίπεδα για να καταλάβει τι του προσφέρει το μάθημα. Και τα ωφέλη αυτά ποια είναι, και στο σώμα αλλά και στο πνεύμα? Κοίτα, στο σώμα πρώτον απ' όλων υπάρχει αποτοξίνωση πλήρες. Φεύγουν όλες τις τοξίνες, το σώμα αρχίζει και σμιλεύει, σαν να έχεις ένα γλυπτό το οποίο, και αυτό φαίνεται άμεσα στα ρούχα, χάνεις πόντους πάρα πολύ γρήγορα. Μπορεί τα κιλά στην αρχή να μένουν ίδια, αλλά οι πόντοι θα χαθούν, γιατί θα ενδυναμώσουν εμείς, θα δέσουν τα κόκαλα και όλο αυτό, κατάλαβες τι γίνεται, σαν μπυλός που φτιάχνεις το σώμα σου. Ύστερα, είπαμε ότι θα φτιάξει η στάση, οπότε το σώμα σου θα ανοίξει. Θα έχεις καλύτερη στάση σε οποιαδήποτε κατάσταση. Και αυτό πώς αλλιώς μπορεί να βοηθήσει. Όταν υπάρχει το αερόβιο που είπαμε, υπάρχει πολύ μεγάλη καύση λίπους, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά και αν το πάμε και λίγο πιο βαθιά, αν κάποιος προσηλωθεί έτσι και ακολουθήσει τη γιόγκα, η ηρεμία που λέγαμε που προσφέρει μέσα από τη σωματική άσκηση, όχι μόνο μέσα από το διαλογισμό και τη στατικότητα, το καθάρισμα αυτό του νου που συμβαίνει μέσω της ροής των ασκήσεων, δράσει ένα επίπεδο που, πώς να το πω, κλεπτίζει λίγο τη διάθεσή σου για το φαγητό. Δηλαδή αρχίζεις πλέον και τρως λίγο πιο καλά, πιο λιτά, γιατί έχεις αποτοξινωθεί, οπότε ένας οργανισμός, κατάλαβες που αποτοξινώνεται, αναζητάει πιο εκλεπτισμένες γεύσεις και τροφές. Οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό σιγά σιγά αρχίζουν και δουλεύουν. Και για πες μας, την ερωτική διάθεση βοηθάει? Ωραία. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν γενικά προβλήματα στην ερωτική διάθεση των ανθρώπων και στους νεαρούς, δηλαδή στο target group, ας πούμε, 25-35, που περιμένεις ότι όλοι θα έχουν αυξημένη ερωτική διάθεση, και όμως τα παιδιά έχουν τόσο πολύ άγχος που αυτό τους ρίχνει. Ναι. Ένας άλλος παράγοντας που ρίχνει ερωτική διάθεση είναι το πώς βλέπεις εσύ το σώμα σου. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, αν αρχίσεις και ασχολείσαι με μία πρακτική όπως είναι η γιόγκα, η οποία συνδυάζει και το σωματικό, αλλά και όλο αυτό το νοητικό και το ψυχολογικό, αρχίζει σιγά σιγά και η διάθεσή σου αυξάνει γενικότερα, οπότε αυξάνει πολύ και η ερωτική σου διάθεση, γιατί αρχίζεις και αγαπάς και το σώμα σου. Η γιόγκα σε φέρνει σε πάρα πολύ μεγάλη επαφή με το σώμα σου και με τα χαρίσματά σου, που μπορεί να μην είναι σωματικά, να έχεις κάποια άλλα χαρίσματα, τα οποία θα τα βρεις στο μάθημα. Και όλο αυτό αυξάνει τη λίμπητο, γιατί αυξάνει τη διάθεσή σου και την αυτοπεποίθηση. Έτσι ακριβώς. Πιο πολλούς μαθητές έχεις γυναίκες ή άντρες? Έχω γυναίκες. Γυναίκες. Βέβαια όμως θα σου πω ότι οι άντρες που έρχονται δεν φεύγουν. Είναι πάρα πολύ σταθεροί και υπάρχουν και πάρα πολλοί άντρες δάσκαλοι της γιόγκα. Πάρα πολλοί. Ναι. Όμως δεν ξέρω γιατί. Οι άντρες λίγο με τη γιόγκα την έχουν λίγο, έτσι, λίγο απέναντί τους. Νομίζουν ότι είναι πιο γυναικείο. Ίσως για το λόγο που είπαμε εξ αρχής. Ναι. Ενώ, ας πούμε, αθλητές στο εξωτερικό, που είναι μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές, κάνουν συνέχεια γιόγκα. Κάτι το οποίο εγώ το λέω και προσπαθώ να το φέρω στην Ελλάδα και είναι, δεν το θεωρούν. Είναι σαν ταμπού, δηλαδή. Ναι, είναι σαν ταμπού, γιατί νομίζουν ότι θα κάτσουν, θα χαλαρώσουν και τα λοιπά, και οι άντρες θέλουν πιο πολύ ενεργητικό.
δεν έχουν καταλάβει ότι μπορεί να έρθουν στο μάθημα και πραγματικά να μην το βγάλουν, όπως σου είπα στην αρχή. Είναι καλό λοιπόν να σηκωθούμε από τον καναπέ μας και να κινηθούμε και να δοκιμάσουμε καινούρια πράγματα. Σωστό. Και να μην βάζουμε ταμπέλες. Και πρώτον απ' όλων αυτό που λες, να δοκιμάζουμε, να έχουμε την εμπειρία, να μην απλά από μία φωτογραφία ή κάτι επηρεαζόμαστε. Βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι αν θα σου ταιριάξει. Αλλά αν το δοκιμάσεις, θα καταλάβεις αν θα σου ταιριάξει ή όχι. Μαρίκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε. Να είμαστε. Η Λόρεν Μπούλεν και ο Τζακ Μόρις ταξιδεύουν μαζί σε όλο τον κόσμο και μοιράζονται τις μοναδικές εμπειρίες τους μέσα από το λογαριασμό τους στο Instagram. Φυσικά, από τη λίστα τους δεν θα μπορούσε να λείπει η Ελλάδα. Δείτε τις υπέροχες φωτογραφίες τους στο βίντεο που ακολουθεί. Η εκμάθηση της τουαλέτας είναι ο συνηθέστερος λόγος που χαλάει τη σχέση μας με το κουτάβι μας, πριν καλά-καλά ξεκινήσει. Είναι ίσως το πιο δημοφιλές θέμα συζήτησης των νέων ιδιοκτητών όταν απευθύνονται σε έναν ειδικό. Έχουμε κοντά μας τον εκπαιδευτή σκύλων Θοδωρή Τριάντη για να μας πει τους τρόπους με τους οποίους θα διδάξουμε πολύ γρήγορα στα σκυλάκια μας τη σωστή τουαλέτα. Καλησπέρα, κύριε Τριάντη. Καλησπέρα. Αρχικά πείτε μας πόσο εύκολο είναι να μην λερώνει το σκυλάκι μας μέσα στο σπίτι. Αρχικά θα πάω λίγο ανάποδα. Ναι. Εμείς λοιπόν οι εκπαιδευτές σκύλων, εκτός από το σκύλο, εκπαιδεύουμε και τον άνθρωπο που έχει το σκύλο, τον κηδεμόνα του σκύλου. Ξεκινάμε τα βασικά. Πριν μάθουμε το σκύλο για την τουαλέτα, θα πρέπει να μάθουμε τον άνθρωπο που έχει το σκύλο να μαζεύει τις ακαθαρτήσεις του σκύλου. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μαγικό σακουλάκι, το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι όταν βγαίνουμε βόλτα. Με αυτό το σακουλάκι πρέπει να μαζεύουμε ό,τι κάνει ο σκύλος. Είναι βασική προϋπόθεση και εκπαιδεύουμε και τους ιδιοκτήτες να γίνει αυτό. Πριν μάθουμε λοιπόν το σκύλο μας να λερώνει έξω, πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον, τους συνανθρώπους μας και τον εαυτό μας, ώστε να μαζεύουμε τις ακαθαρτήσεις του σκύλου για να κρατάμε την πόλη μας καθαρή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι εκπαίδευση του ανθρώπου. Τι κάνουμε λοιπόν για το σκύλο μας τώρα. Τι κάνουμε, ας ξεκινήσουμε από ένα μωρό. Εάν πάρουμε ένα μωράκι το οποίο είναι 2,5-3 μηνών, το οποίο το πήραμε από το σπίτι του, από τη μαμά του, από τους γονείς του, από τον εκτροφέα. Συνήθως αυτά έχουν μάθει ήδη κάποια να λερώνουν. Κάποια έχουν μάθει να λερώνουν ήδη σε πάνες μέσα στο σπίτι. Κάποια μπορεί να έχουν μάθει να λερώνουν σε ένα πιο ανοιχτό χώρο, άμα είναι από εκτροφέα. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε τον πρώτο καιρό να μην βγαίνει ο σκύλος έξω, γιατί η εντολή των κτηνιάτρων είναι, αν δεν συμπληρώσει τα εμβόλια για να μείνει εκτεθειμένος ο σκύλος, δεν μπορεί να βγαίνει έξω. Γιατί το εκθέτουμε σε υγούς και σε αρρώστιες. Οπότε ο σκύλος τον πρώτο καιρό θα μάθει να λερώνει μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι ενώ και το μπαλκόνι ή μια αυλή η οποία δεν μπαίνουν άλλα ζώα. Ξεκινάμε λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι το πότε τρώει ο σκύλος μας. Α, μπορούμε δηλαδή να καταγράφουμε κιόλας, να ξέρουμε. Ή να το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Ξέρω δηλαδή ότι ο σκύλος θα φάει 3-4 φορές την ημέρα, να κουτάβει, να σταζουμε 4 φορές την ημέρα. Έχει μεγάλη σημασία η ποιότητα της τροφής και το είδος της τροφής που θα δώσουμε για τα κόπρανα. Οπότε ο σκύλος θέλει να τρώει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τώρα που λέτε για τα γεύματα, ναι, πρέπει να είναι και συγκεκριμένες ώρες, δηλαδή το πρόγραμμα βοηθάει. Το πρόγραμμα βοηθάει σημαντικά σε όλη τη ζωή του σκύλου, ιδιαίτερα όταν είναι κουτάβι, όπως ένα μωρό παιδί. Γιατί δίνοντας το φαΐ, ξέρουμε τι ώρα θα φάει, αν έφαγε, γιατί δεν έφαγε, πόση ποσότητα έφαγε και ανάλογα είναι και η κενώση η οποία θα κάνει. Οπότε προσέχουμε λοιπόν να παρέχουμε σταθερές ώρες φαγητού στο σκύλο, όσο μας το επιτρέπει η δουλειά μας. Και αφού ο σκύλος
ξέρουμε ότι θα φάει, από την ώρα που θα φάει, από εκεί πέρα αρχίζει η διαδικασία στο να βγάλουμε το σκύλο να μάθει να λερώσει. Μπορούμε λοιπόν να του έχουμε μία πάνα, όπου να τον οδηγούμε πάνω στην πάνα και να του δείχνουμε την πάνα. Σε περίπτωση που ο ίδιος σκύλος έχει μάθει ή βολευτεί με την πάνα κατευθείαν, πάντα θα υπάρχει επιβράβευση να δώσουμε μία μικρή λιχουδιά, πολύ μικρή, για να μην το άλλαζε τη διατροφική του ισορροπία ή ένα κομματάκι από το φαγητό του, που είναι πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση που έχουμε ατυχήματα, που τον πρώτο καιρό θα έχουμε ατυχήματα, θα πρέπει να εφοδιαστούμε με υπομονή και μια σουγκαρίστρα. Για να είμαστε έτοιμοι να ξέρουμε ότι ο σκύλος έτσι κι αλλιώς μερικές φορές θα λερώσει μέσα. Ειδικά αν έχει μόνο, ας πούμε, δύσκολο το μπαλκόνι ή δύσκολο το να βγούμε λίγο πιο έξω, να βγούμε με το σκύλο, εκεί θέλει πιο πολύ βοήθεια. Οπότε, τρώει ο σκύλος μας, το βάζουμε στην πάνα. Του δείχνουμε την πάνα. Βοηθάει πάρα πολύ σε κάποιες περιπτώσεις το crate που είχαμε δείξει, το κλουβί του σιδερένιο, όπου εκεί πέρα μαθαίνουμε το σκύλο, επειδή ο σκύλος είναι ένα ζώο το οποίο είναι καθαρό. Προσπαθούμε να το βγάζουμε όσο πιο πολλές φορές μπορούμε από το crate και να τον οδηγούμε στην πάνα, την οποία του έχουμε βάλει σε ένα-δύο σημεία του σπιτιού, να το οδηγούμε εκεί πέρα ώστε να λερώνει εκεί. Προσπαθούμε το crate να είναι ένας χώρος που να μην λερώσει ο σκύλος, να μην το θεωρεί σαν τουαλέτα, γιατί μετά αυτό θα είναι αρκετά δύσκολο για να τα καταφέρουμε. Με καμία δύναμη δεν έχει βία. Δηλαδή δεν πρέπει να αρχίσουμε να φωνάζουμε, να λουλιάζουμε. Πιο παλιά υπήρχε και μία άποψη: πάρ' το σκύλο και τρίφ' τον πάνω σε καθαρσίες, που ήταν ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, έτσι. Ήταν η παλιά άποψη αυτή. Πείτε μας γιατί. Αυτό λοιπόν, ξεκινάς το σκύλο και τον κάνεις και νιώθει ένοχο και τον τιμωρείς για κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει. Πολλές φορές φτάνουν σε ένα σημείο σκυλιά για να το κρύψουν να τρώνε τις καθαρσίες τους. Μπορεί να είναι αυτό. Ή να αρχίζουν να κρύβονται. Ή να προσπαθούν να λερώσουν χωρίς να είμαστε εμείς μπροστά. Όλο αυτό είναι κακό. Γενικά, οποιοδήποτε θέμα ασκούμε βία πάνω στο σκύλο, είναι κακό. Φέρνει ανάποδα αποτελέσματα. Οπότε, σε περίπτωση λοιπόν που ο σκύλος κάνει κάτι καλό, τον βάζουμε πάνω στην πάνα, τον οδηγούμε και λέμε μπράβο, θέλει όσες πιο πολλές φορές μπορούμε να το βγάζουμε έξω από το crate και να τον οδηγούμε στην πάνα. Αυτό μπορεί να γίνεται σε όλη τη διάρκεια της μέρας συνέχεια, μέχρι να μάθει ο σκύλος στην πάνα, ώστε μετά θα περιμένουμε με χαρά να πάει στην πάνα και να νιώσει, να ξαλαφρώσει, αλλά και να πάρει τη λιχουδιά του. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να προσέχουμε πάλι στη διάρκεια της μέρας να μην έχουμε διάφορα φαγητάκια, μεζεδάκια, ό,τι άλλα είναι γύρω-γύρω, τα οποία πάλι θα του αλλάξουν την συμπεριφορά του εντέρου του και μπορεί αυτό το πράγμα να οδηγήσει το σκύλο να λερώσει περισσότερες φορές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης να πούμε τώρα που είπατε και για λιχουδιές, ότι δεν κάνει να δίνουμε από το δικό μας φαγητό στο σκύλο, σωστά? Γενικά από το δικό μας φαγητό δεν κάνει να δίνουμε στο σκύλο. Ιδιαίτερα όταν ο σκύλος είναι μικρός και προσπαθούμε να το βάλουμε σε ένα πρόγραμμα ώστε να ξέρουμε τι ώρες θα λερώσει, να ξέρει ποιο είναι το φαγητό του, να μάθει να μην χοροπηδάει πάνω στα τραπέζια, να μην προσπαθεί να βάλει τη μουσούδα του μέσα στο ψυγείο για να φάει αυτό που έχουμε και μετά, κατ' επέκταση αργότερα, να μην τρώει από κάτω σκουπίδια ό,τι βρει στο δρόμο. Ωραία. Και τώρα ξεκινάμε τις βόλτες. Τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να εκπαιδεύσουμε σωστά το σκύλο μας να συμπεριφέρεται σωστά μέσα στη διάρκεια μιας βόλτας? Θα μιλήσουμε για το λέρωμα της βόλτας. Πώς θα βγαίνει έξω να λερώνει. Ο σκύλος λοιπόν, αφού έχει μάθει να λερώνει στην πάνα, όταν ο γιατρός μας δώσει το OK για τα εμβόλια, θα πρέπει να μεταφέρουμε αυτό που κάναμε στην πάνα έξω στον δρόμο. Η διαδικασία πάλι είναι η ίδια. Τρώει ο σκύλος, είναι μια χαρά. Πίνει νερό, όλα μια χαρά και προσπαθώ να το βγάζω όσο πιο πολλές φορές μπορώ έξω. Το έξω είναι καλό να γίνεται κάπου κοντά στο σπίτι μας, γιατί αν αρχίσουμε και βγαίνουμε μεγάλες βόλτες, ο σκύλος του τραβάνει την προσοχή όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται γύρω-γύρω και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην συγκεντρωθεί, να μπορεί να κάνει κακά του και μερικές φορές μπορεί και να τρομάζει κιόλας. Οπότε προσπαθούμε να πηγαίνουμε κάπου κοντά σε ένα ασφαλές σημείο. Σε περίπτωση που ο σκύλος λερώσει κάπου μια φορά, προσπαθούμε να το κρατήσουμε εκεί αυτό, να το προσδιορίζουμε και να το κάνουμε ότι ξεκινάς από εδώ να είναι η τουαλέτα σου και σιγά σιγά μεταφέρουμε την μπάνα και μεταφέρουμε έξω. Εδώ θα πω ένα μπόνους που έχουν αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν σκυλιά τα οποία τα πήραν από καταφύγια ή τα πήραν από τους δρόμους. Τα μάθαν τον δρόμο, ένα κουτάβι. Αυτά ήδη έχουν μάθει να λερώνουν έξω. Όπου μέσα στο σπίτι, μέσα στο χώρο το κλειστό, επειδή είναι κλειστό για εκείνα, εντελώς διαφορετικό, δεν νιώθουν ασφάλεια. Όπου περιμένουν τα συνήθως τα κουτάβια αυτά και τα μεγαλύτερα σκυλιά, περιμένουν να βγουν έξω. Ένα πράγμα σημαντικό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι να μάθουμε στο σκύλο να φοράει το λουράκι του ή το σαμάρι του πριν να αρχίσει να βγαίνει έξω στον δρόμο. Γιατί
Έχουμε ένα σκύλο λοιπόν, ο οποίος είχε μάθει να λερώνει σε μια πάνα, σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον. Παίρνουμε λοιπόν αυτό το σκύλο. Ξαφνικά του βάζουμε ένα σαμάρι, ένα λουρί. Τον κρατάμε εμείς από το, ένα κολάρο. Τον κρατάμε από το λουρί. Το βγάζουμε το σκύλο στο δρόμο. Περνάνε αυτοκίνητα, περνάει κόσμος, περνάνε όλοι αυτοί που θέλουν να το χαϊδέψουν. Αυτός ο σκύλος θα είναι μέσω στρες, ναι, και δεν πρόκειται ποτέ να λερώσει. Αυτό το πράγμα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο σκύλος γενικά είναι ένα καθαρό ζώο. Αν το μάθουμε όμως αυτό το καθαρό ζώο, ότι η τουαλέτα σου είναι μόνιμα πίσω από τον καναπέ, επειδή είναι καθαρό ζώο, δεν θα λερώνει κάπου αλλού και θα λερώνει πίσω από τον καναπέ. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και αυτό πάλι που πρέπει να προσέξουμε είναι τον πρώτο καιρό οι βόλτες να γίνονται σε ήρεμους χώρους για το λέρωμα. Και πόση ώρα πρέπει να διαρκεί μία βόλτα? Μία βόλτα μπορεί να διαρκήσει από 5 λεπτά έως μία ώρα. Σε μεγαλύτερες ηλικίες τι κάνουν κάποιοι? Παίρνουν λοιπόν το σκύλο και πρατάνε μία μισή ώρα. Και λένε, πήγα μία μισή ώρα και γύρισα και λέρωσα μέσα στο σπίτι. Ο σκύλος έχει μάθει ότι η τουαλέτα του είναι μέσα στο σπίτι, η πάνα, ή κοντά σε μια γλάστρα ή πίσω από την κουρτίνα, αυτό που λέγαμε, όπου περιμένει να γυρίσει πίσω. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε λοιπόν? Κάνουμε πολλές μικρές βόλτες. Κάνουμε βόλτες των 5-10 λεπτών, ανεβαίνουμε στο σπίτι, καθόμαστε λίγη ώρα με το λουρί, περιμένει ο σκύλος ότι θα τον αφήσουμε ελεύθερο να λερώσει, τον ξανακατεβάζουμε κάτω, μετά τη δεύτερη-τρίτη φορά συνήθως καταλαβαίνει και λερώνει. Εδώ πάλι είναι το λάθος ότι βγήκα μια μισή ώρα βόλτα και ο σκύλος δεν λέρωσε. Γιατί να λέρωσε? Ο σκύλος βγήκε στο πάρκο, έπαιξε, έτρεξε, έχει πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνει και στο τέλος θα γυρίσει με ασφάλεια στο σπίτι να λερώσει. Φανταστείτε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όταν αλλάζουν περιβάλλον μπορούν να πάνε στην τουαλέτα και 3-4 μέρες. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και με το σκύλο. Mm-hmm. Το μυαλό του λοιπόν είναι εκεί. Ότι εγώ πρέπει να πάω, να γυρίσω πίσω, να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, γιατί εκεί είναι. Και για το τέλος, κύριε Τριάντη, αν ο σκύλος επιμένει να λερώνει μέσα, ναι, εμείς τι κάνουμε? Αν ο σκύλος επιμένει να λερώνει μέσα, θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλές βόλτες, θα πρέπει να του αλλάξουμε ίσως, να του κλείσουμε το χώρο αυτό που το θεωρεί τουαλέτα, mm-hmm, η οποία μπορεί να είναι ένα κομμάτι στο μπαλκόνι, μπορεί να είναι η πάνα μέσα στο μπάνιο, ίσως να χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις να κατεβάσουμε και την πάνα κάτω. Mm-hmm. Μία παρένθεση. Θα προσέξουν πάρα πολύ αυτοί που χρησιμοποιούν πάνες. Πολλές φορές έχουν παράπονο ότι το σκύλο λερώνει έξω από την πάνα. Μερικά σκυλιά, αν η πάνα είναι λερωμένη, δεν πάνε δεύτερη φορά. Ναι. Πρέπει να πάνε να μπει μια καινούργια πάνα. Και καμιά φορά παραπονιούνται. Μα δύο σταγόνες για το σκύλο είναι βρώμικο. Είναι πολύ σημαντικό. Εάν κάποιος έχει απελπιστεί πάρα πολύ με αυτό, καλό είναι να μιλήσει με κάποιο εκπαιδευτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριάντη. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Παρακολουθήσατε την εκπομπή του Βίτα, του πιο πετυχημένου περιοδικού για την υγεία και την ευζοία στην Ελλάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να ζείτε τη ζωή στα καλύτερά της. Καλό σας βράδυ!